Ήμασταν δίπλα στου ιδιωτικού συλλόγου, όπου δόθηκε το ποσό 6.000 ευρώ. Στη φυλαζωική του νησιού μα, όπου αγοράσαμε ξηρά τροφή. Στο δωδεκανησιακό σύλλογο τυφλών, όπου δόθηκε το ποσό των 250 ευρώ για την ειδήση του καταστατικού του. Και στην Action Aid, όπου δόθηκε το ποσό των 265 ευρώ. Φίλοι μου, όλα τα προηγούμενα οφείλονται πάνω απ' όλα στου συμπολίτε μα που πάντοτε αγκάλιαζαν κάθε μα προσπάθεια. Αλλά όμω και σε 27 εθελοντέ. Σε ένα κλίμα φιλίας, αγάπης και πάνω απ' όλα αντιδιοτέλειας, δουλεύαμε για έναν σκοπό. Πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να αναφέρω ονομαστικά τα μέλη της Λέσχης Λάιονς Κο Ιπποκράτης. Παλιοί και νέοι, ο ένας μαθαίνοντας από τον άλλον, γινόμαστε μια ομάδα προσφοράς, να είμαστε όλοι πάντα καλά. Σημαντική προσφορά ο καθένας με τον τρόπο του, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους έχουν οι Λάιοντες στην Ιωαννίδη, ο Γιώργος Ιωαννίδης, η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, η Βίκη Φλάσκου, ο Μέρης Γιώργος, η Μαρία Κορκή, ο Μάνος Πουλιάς, ο Κλάκης Μανώλης, η Λαϊόν Αγρέλη Χρυσή, η Λαϊόν Ευαγγελία Χατζηστάση, η Λαϊόν Πολίτου Μαρία, η Λαϊόν Χριστοφής Χατζηστάσης, η Λαϊόν Αστασάκης Μανώλης, η Λαϊόν Τία Νίλφερ, η Λαϊόν Ασλάνης Γιάννης, η Λαϊόν Εύρω Αγγελική, η Λαϊόν Σβήνου Ειρήνη, η Λαϊόν Ευγένιος Μογροειδής, η Λαϊόν Στάση Δεβιδόντι, η Λαϊόν Φώτη Σλίμαν, Λαϊόν Σταμόγλου Γιώργος, Λαϊόν Βασιλιάδη Σωτήρης, Λαϊόν Κούτσικας Γιώργος, Λαϊόν Δακορώνια Κρίστη, Λαϊόν Σκουμάτσος Αλέξανδρος και Λαϊόν Κοντουδάκη Ελένη. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Θα καλέσω τώρα την αμέσως προηγούμενη